Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Αποφασισμένοι φάνηκαν χθες στο Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών στο να προχωρήσουν στην εμβάθυνση της Ευρωζώνης, ξεκινώντας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μαζί μας η Βάσου Αγγελέτη. Βάσου, καλησπέρα. Γεια σου, Τέτα. Πράγματι, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης φαίνεται πως έχουν πάρει απόφαση ότι για να λειτουργήσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα πρέπει να προχωρήσουν μπροστά. Έτσι, στη χθεσινή συνεδρία στο Λουξεμβούργο έδειξαν μία, θα έλεγα, σπάνια ομοψυχία και ομοφωνία στο ότι πρέπει να ενισχύσουν τις αρμοδιότητες του ESM, ούτως ώστε να εξελιχθεί, δεν ξέρουμε ακόμα το πώς και ποιες ακριβώς θα είναι οι εξουσίες που θα έχει, σε ένα όμως διεθνές νομισματικό ταμείο της Ευρώπης, του ευρώ. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί φαίνεται ότι μέχρι στιγμής λειτουργεί η Κομισιόν, έχει αρκετές από αυτές τις αρμοδιότητες, ουσιαστικά της δημοσιονομικής εποπτείας. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι η Κομισιόν είναι ένα πολιτικό όργανο και όπως επισήμανε και ο Σόιμπλε χθες, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών που ήταν και στην τελευταία του συνεδρίαση, είναι επιρρεπής στο να δείχνει μια μεγαλύτερη επιείκεια στα υπερχρεωμένα κράτη. Βέβαια, εμείς επειδή ανήκουμε σε αυτά, στα υπερχρεωμένα κράτη, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς, τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτού του είδους η ενίσχυση του ESM. Όμως φαίνεται πως ουσιαστικά θα παραγκονιστεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μέχρι τώρα έχουμε δει ότι η Γερμανία και άλλες χώρες της Ευρωζώνης από τη μία θέλουν να συμμετέχει στα προγράμματα, για παράδειγμα στο πρόγραμμα της, το ελληνικό, απαιτούν να συμμετέχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί αποτελεί κατά κάποιο τρόπο έναν θεματοφύλακα της στήρησης των διαδικασιών, των στόχων των δημοσιονομικών και της ουσιαστικά του Συμφώνου Σταθερότητας. Έτσι επιμένουν να συμμετέχει. Αν όμως ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του ESM, αυτό δεν θα χρειάζεται πια. Το θέμα είναι και εκεί που δημιουργείται μια προστριβή, αυτό φάνηκε και χθες, είναι πόσες αρμοδιότητες θα μεταβιβαστούν στον ESM από αυτές που κατέχει αυτή τη στιγμή η Κομισιόν. Εκεί αυτή είναι η ισορροπία που μένει να φανεί. Επίσης, έχουν πέσει στο τραπέζι και προτάσεις από τον Μακρόν, τον Γάλλο Πρόεδρο, για δημιουργία, για σύσταση Υπουργείου Οικονομικών της Ευρωζώνης, ενός Υπουργού Οικονομικών. Ο Σόιμπλε όμως ήταν αρνητικός σε αυτό το σενάριο. Ο Σόιμπλε διαφωνεί. Χθες κατέθεσε και έκθεση προτάσεων σχετικά με το πώς βλέπει την ενίσχυση των εξουσιών του ESM. Διαφωνεί με το Υπουργείο Οικονομικών της Ευρωζώνης και με την αμοιβοποίηση του χρέους, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Αλλά αυτό που πρέπει να φανεί τώρα είναι ποια ισορροπία θα βρουν οι υπόλοιποι Υπουργοί Οικονομικών, χωρίς βέβαια τον κύριο Σόμπλε, όπως θα αποχωρήσει.